Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ξεμπέρδεψέ το και η βασική αρχή για το σημερινό μας βίντεο θα είναι το άλλο εξάτμιση και άλλο βρασμός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με τις έννοιες της εξάτμισης και του βρασμού συχνά δημιουργείται μία σύγχυση, καθώς και οι δύο έχουν να κάνουν με τη μετατροπή ενός υγρού σε αέριο. Εμείς σήμερα θα δούμε τις διαφορές τους και θα προσπαθήσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Η εξάτμιση γίνεται μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, ενώ ο βρασμός σε όλη τη μάζα του και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Για παράδειγμα, εξάτμιση έχουμε στις σαλικές, όπου και μαζεύουμε το αλάτι. Εκεί εξατμίζεται, φεύγει το νερό λίγο-λίγο από την ελεύθερη επιφάνεια και αυτό που μένει είναι το αλάτι, το οποίο είναι στερεό. Τον βρασμό μπορούμε να τον αντιληφθούμε μέσα από το παράδειγμα μιας κατσαρόλας, την οποία έχουμε γεμίσει με νερό για να βράσουμε, για παράδειγμα, μακαρόνια. Βρασμό έχουμε όταν αρχίζει να κοχλάζει το νερό. Αυτό γίνεται σε όλη τη μάζα του υγρού, σε κάθε βάθος της κατσαρόλας και για να ξεκινήσει θα πρέπει το νερό να έχει πιάσει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία βρασμού του νερού είναι οι 100 βαθμοί Κελσίου, αλλά στην πράξη μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, καθώς το νερό που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα δεν είναι αποσταθμένο. Έτσι, αν το μετρήσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί να βράζει, για παράδειγμα, στους 102 βαθμούς. Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεο μας για την εξάτμιση και τον βρασμό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.